Και αφού τελειώσαμε με τη γυμναστική μας, είμαι σίγουρη ότι περιμένετε την αγαπημένη μας καλημέρα, την πιο γλυκιά μας καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Έχω να σας πω κάτι βεβαίως. Έχω να σας πω ότι ο Παπαχρήστος μας έχασε την αδελφή του πριν από λίγες μέρες. Κάτι βεβαίως, μια απώλεια βεβαίως είναι πολύ στενάχωρη για όλους μας. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο και του είπα: Παπαχρήστο μου, άμα δεν νιώθεις καλά, να μην βγεις. Μου λέει: όχι, Ελπίδα, θέλω να βγω, γιατί μου δίνετε χαρά, μου δίνετε ελπίδα όλοι σας, σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Και μιλάει για όλους μας και εσάς φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθείτε από το σπίτι, όχι μόνο εμάς εδώ στο στούτιο, την Κύπρο μας, όλους μας. Και τον έχουμε μαζί μας σήμερα, ζωή, θάνατος, Ανάσταση. Παπαχρήστο μου, καλημέρα. 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 Καλώς. Ας είναι και αυτή η μέρα γλυκιά και όμορφη. Συλληπιτήρια εκ μέρους όλων. Ευχαριστώ, καρδούλα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ίσως το είχα ανάγκη να βγω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το είχα ανάγκη. Δεν το σκέφτηκα καθόλου όταν με ρώτησες. Θα βγει ή δεν θα βγει. Και είπα μέσα από την καρδιά μου ένα ναι. Γιατί αυτές τις στιγμές το κάτω-κάτω έχουμε την ανάγκη όλοι να είμαστε μαζί. Γιατί είπαμε το μαζί σώσει τον άνθρωπο σε όλες τις στιγμές της ζωής του. Και χαίρομαι γιατί αυτές τις ώρες τις δύσκολες, γιατί ήταν εθνίδιο, γιατί ήταν μέσα από COVID, γιατί δεν πρόλαβε η καημένη να κάνει το τρίτο εμβόλιο, παρατάθηκε ο χρόνος ώσπου να μπει, να βγει, να κάνει τις συνεννοήσεις με το σύστημα και να κάνει το τρίτο εμβόλιο, κόλλησε, παιδεύτηκε, βασανίστηκε και έφυγε πριν προλάβουμε να τη χαιρετήσουμε. Και το δυσκολότερο αυτές τις στιγμές ποιο είναι? Πήγαμε στην εξώδια ακολουθία της κάτω εκεί ανάμεσα από Πάτρα και Πύργο Ηλίας και δεν την είδαμε ούτε κοιμημένη να την χαιρετήσουμε, να την αγκαλιάσουμε. Τραγικό. Και αυτές τις 20 μέρες που ήταν στο νοσοκομείο, πάλι μόνη της ήταν η καημένη. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να προσέξουμε. Γιατί έχει δυσκολίες τούτη εδώ η αρρώστια. Δυσκολίες και τραγικότητες. Το βλέπω γύρω-γύρω με τα μηνύματα, το βλέπω γύρω-γύρω με τα τηλέφωνα που με παίρνουν και είναι δύσκολα μηνύματα, δύσκολα τηλέφωνα, δύσκολες καταστάσεις. Σκέφτηκα όμως, Ελπιδάκη μου, αυτές τις στιγμές να πω αυτά που χρόνια διαβάζω, χρόνια μελετάω και χρόνια ζω μες στην καρδιά μου. Άραγε ο θάνατος είναι το τέρμα όλων ή είναι η αρχή μιας ζωής? Τα βιβλία μας λένε ότι είναι η αρχή μιας ζωής και ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή της εξοδίου ακολουθίας, λέει «μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή». Δηλαδή, αυτή την ώρα ο νεκρός μας, ο άνθρωπος που έχουμε μπροστά και έχει φύγει από τη ζωή, και τον χαιρετάμε, τον ξεπροβολάμε, περνάει από το θάνατο στη ζωή. Αν ρωτούσα την αδερφή μου, θα μου έλεγε, εδώ είναι υπέροχα, γιατί την ψυχή της και την καρδούλα της την είχε προσέξει και με εξομολόγηση και με θεία κοινωνία και με προσευχή και με προσοχή και με αγάπη στους ανθρώπους, αγάπη στους δικούς της. Πόσο με συγκινούσε κάθε φορά, ενώ ήταν νύφη σε εκείνο τον τόπο που είχε πάει. Όσες φορές πήγαινα κάτω μου λέγαν όλοι οι κάτοικοι εκεί, χίλια καλά, ξενυχτούσε αρρώστους, βοηθούσε παππούδες, πήγαινε στα σπίτια και βοηθούσε και τους ανήμπορους. Και ήταν, έτσι μου έλεγαν όλοι, σαν ένας άγγελος και ήταν ξένη σε εκείνο τον τόπο. Και θυμήθηκα αυτές τις ώρες μια ιστορία την οποία λέει ο Μέγας Βασίλειος. Για δες τώρα. Ο Μέγας Βασίλειος ξεπροβολούσε την αδερφή του
Η αδερφή του πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά το κείμενο, 16-17 χρονών. Και είπε ο Μέγας Βασίλειος μια ιστορία. Κάποτε λέει υπήρχε ένα ζευγάρι το οποίο δεν είχε παιδιά. Η μάνα ρίχτηκε στην προσευχή η γυναίκα. Προσευχή, 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 προσευχή. Και κάποια στιγμή της μιλάει ο Θεός και της λέει στον ύπνο της. Με νίκησες, με λύγησες, θα σου δώσω παιδάκι. Και μάλιστα θα κάνουμε μια συμφωνία. Αυτό το παιδάκι θα είναι το πιο ευτυχισμένο παιδί στον κόσμο. Θα έχει χαρά, θα έχει δύναμη, θα έχει σπουδαία ψυχή και σπουδαίο μυαλό και σπουδαία καρδιά. Εσύ θα το προσέχεις και εγώ θα το ευλογάω. Πόσο πολύ χάρηκε η μάνα, ήρθε η ώρα, γεννήθηκε το παιδί και μεγάλωνε. Μεγάλωνε, μεγάλωνε, χαρά η μαμά, ευτυχία η μαμά, πρόσεχε η μαμά, βοηθούσε η μαμά. Και το παιδί ήταν υπέροχο, ήταν καλό, ήταν σπουδαίο. Κάποια στιγμή όμως, μόλις φτάνει, λέει ο Μεγαλοφίλιος, στη διήγησή του στα 20 του χρόνια, μία αρρώστια φεύγει το παιδί. Τρελαίνεται η μαμά. Πω, πω. Και αρχίζει να φωνάζει στο Θεό, ντροπή σου Θεέ μου, είσαι ψεύτης κι εσύ, είναι δυνατό να είσαι εσύ ο Θεός μου ψεύτη. Μου είπες ότι αυτό θα είναι το πιο χαρούμενο, το πιο ευτυχισμένο, θα είναι ένα παιδί σπουδαίο. Και τώρα μου το πήρες. Αρχίζει ξανά την προσευχή, θέλω Θεέ μου το παιδί μου πίσω, θέλω το παιδί μου πίσω, θέλω το παιδί μου πίσω. Θέλω το παιδί μου πίσω, είπε, 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 είπε στο Θεό. Και κάποιο βράδυ, μέσα στον ύπνο της, αφού πέρασαν κάποιες μέρες, εμφανίζεται το παιδάκι της. Παιδάκι μου! Ναι, αλλά το παιδί το έπιασαν τα κλάματα. Μανούλα μου! Μη σε παρακαλώ μου το κάνεις αυτό. Μη σε παρακαλώ, μη σε παρακαλώ. Τι παιδάκι μου. Εδώ ο Θεούλης αποφάσισε να με στείλει πίσω. Όχι, μανούλα μου. Εδώ είναι παράδεισος, εδώ είναι ευτυχία, εδώ είναι χαρά. Εδώ είναι ο Θεός, εδώ είναι πανέμορφα όλα, οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Η Παναγίτσα είναι τα πάντα όμορφα, είναι φως. Είναι, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Και η μάνα αμέσως, θέλω να μιλήσω στο Θεό τώρα. Θέλω να μιλήσω στο Θεό τώρα. Και εμφανίζεται ο Θεός στον ύπνο της. Αμέσως. Και της λέει, και του λέει η μάνα, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχεις το παιδί στην αγκαλιά σου. Όχι, δεν το θέλω πίσω. Αλλά θέλω μία χάρη να το βλέπω μια φορά το μήνα να μου χαμογελάει και να ξέρω ότι περνάει καλά. Αυτήν την ιστορία είπε ο Μέγας Βασίλειος. Και κάποια στιγμή ένας άθεος τι μου είπε. Μου λέει, ρε Παπα Χρήστο, εσείς οι χριστιανοί είστε πολύ άχρηστοι. Μου λέω χριστιανοί και άχρηστοι, μωρέ άνθρωπε. Γιατί πάει. Μου λέει εσύ. Έχετε έναν αναστημένο Θεό που σας έδωσε και σας γέννησε την ελπίδα της Αναστάσεως. Είναι δυνατόν, μωρέ εσύ, να απελπίζεστε. Είναι δυνατόν εσάς να σας πνίγει η απελπισία και η κατάθλιψη. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Έχεις δίκιο, του λέω, άνθρωπε μου. Και πώς ήρθε τώρα να με διδάξει τόσο βαθιά πνευματικά ένας που έλεγε ότι ήταν άθεος τώρα. Δεν έχει άθεος. Έχει αυτός που γνώρισαν καλά τον Θεό ή δεν τον γνώρισαν ή μάλλον γνώρισαν ή δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό. Γιατί φοβάμαι, ελπιδάκι μου, ότι εμείς δεν γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό. Εμείς γνωρίσαμε κάτι το οποίο νομίζουμε ότι μοιάζει με τον Θεό. Γιατί αν γνωρίζαμε τον Θεό, θα πιστεύαμε
Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην στενοχωριέστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως, γιατί και η αδερφούλα μου περιμένει την Ανάσταση και εκεί θα είμαστε μαζί. Και αυτό είναι μια ελπίδα, ελπιδάκι μου γλυκό. Για όλους που έχασαν ή αυτές τις μέρες ιδιαίτερα χάνουν τόσο τραγικά τους δικούς τους, ότι εκεί ουκέστη, τι ωραία το λέμε στο τροπάριο, ουκέστη πόνος, ουδέ λύπη, ουστεναγμός. Αλλά, ζωή ατελεύτητα. Έλεγε ο Χρήστος Αγιαναράς, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους φιλοσόφους χριστιανούς και κοινωνιολόγους, ότι χριστιανός που έχει φτάσει κάπου είναι εκείνος που βλέπει το θάνατο να έρχεται και δεν τον φοβάται. Δεν τον φοβάται. Πότε όμως δεν τον φοβόμαστε το θάνατο? Όταν έχουμε ζυμώσει την ψυχή μας και την καρδιά μας με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή, με λίγη προσευχή, με Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι χάρμα από Αθανασία. Συγχωρέστε με που σας μαγρίζω σήμερα την καρδούλα, αλλά ήθελα καθόλου λίγο ελπίδα να το δώσω. Καθόλου. Λίγη μωρέ ελπίδα. Να σας πω κάτι. Εσύ αδερφούλα, ναι, πες μας πιδάκι. Σας ακούω με τόση προσήλωση γι' αυτό και δεν θέλησα ούτε να διακόψω, ούτε να επέμβω, ούτε τίποτα. Και φαντάζομαι και οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Γιατί όλα αυτά που λέτε δεν είναι ότι μας μαυρίζουν την ψυχή. Κάθε άλλο. Μας γεμίζουν ελπίδα. Αυτό ακριβώς που έχετε αναφέρει κι εσείς. Ελπίδα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχουμε βεβαίως. Λοιπόν, όταν μαρτύρησε ο Άγιος Λοκίνος, ο Άγιος Λοκίνος ήταν ο εκατόνταρχος που ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Ναι. Μαρτύρησε και στον Πόντο, τον σκότωσαν, αλλά πήραν το κεφάλι του και το φέραν στα Ιεροσόλυμα για να δείξουν στους γραμματείς και στους Φαρισαίους και στους αρχιερείς των Ισραηλιτών ότι όντως τον σκοτώσαν. Γιατί θέλανε να μην είναι αυτός που να βεβαιώνει την ανάσταση του Χριστού ως ο φύλακας του τάφου. Εκείνος λοιπόν είχε πεθάνει ένα παιδάκι και είχε αφήσει μια μάνα ορφανή. Η μάνα λοιπόν έκλαιγε. Όχι μάνα ορφανή, μάνα χείρα η οποία είχε χάσει και το παιδί. Έκλαιγε. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα στρατιωτικός ο οποίος τα λάμπει μες στο νύχτα, τα λάμπει μες στο φως. Τι θέλεις μανούλα μου, τι έπαθες, της λέει η γλυκιά μανούλα. Μα έχασα, λέει, το παιδί μου, πέθανε το παλικάρι μου, δεν ξέρω που βρίσκεται, πάνε, πήγε στην κόλαση, πήγε στο παράδεισο. Και εκείνη την ώρα τραβάει ο Άγιος το παιδάκι της. Εδώ είμαι μανούλα, εδώ είμαι μανούλα και είμαι πάντα εδώ με τον Άγιο Λογκίνο, ο οποίος είναι υπέροχος Άγιος και μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και μ' αγαπάει. Θέλω, λέει, μια χάρη από τον Άγιο Λογκίνο. Θέλω, λέει, να μου τον προσέχει πολύ και να τον αγαπάει, αλλά και να μου τον εμφανίζεις μια φορά την εβδομάδα να τον βλέπω. Τότε λέει ο Άγιος Λογκίνος, θέλω και εγώ μια χάρη. Να πας, να φτάσεις κάπου, να βρεις το κεφάλι μου που είναι πεταμένο εκεί στα καταρσία και να το πας, να το βάλεις στο μνήμα μου. Η γυναίκα όμως ήταν τυφλή. Πήγε, προσπάθησε, έψαξε, έκανε, το βρήκε το κεφάλι. Πού να το πάω τώρα? Ξεκίνα τον δρόμο και θα σε οδηγάω εγώ. Ο δρόμος ήταν Ιεροσόλυμα, Καπαδοκία, πάνω στον πιο πάνω, ανάμεσα από Καπαδοκία και Πόντο. Και έφτασε εκεί η τυφλή μετά από μήνες. Και πήγε το κεφάλι και το έβαλε στον τάφο αφού έσκαψε με τα νύχια της. Και μετά της εμφανίζεται το βράδυ και της λέει: «Εγώ θα έχω το παιδί μου, σε ευχαριστώ». Το πρωί που ξύπνησε τα μάτια της είχαν ανοίξει και έβλεπε.
Και κάθε εβδομάδα εμφανίζονταν τα παιδάκια της. Ζει λοιπόν ο άνθρωπος και μετά θάνατον. Και η αδερφούλα μου είναι σίγουρα ότι ζει κι αυτή. Και χαίρεται που προσεύχεται πλέον για όλους εμάς και δείχνει έτσι την αγάπη της. Έτσι την αγάπη της. Ακριβώς. Παπα Χρήστο μου, τι να πούμε, τι, μετά από όλα αυτά που μας έχετε πει, δεν με τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να πω μόνο ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε για ακόμη μια φορά, αν και δύσκολες ημέρες σήμερα. Ήταν όμορφα για μένα σήμερα. Σκέφτομαι όλους αυτούς που με ακούνε ότι θα κάνουν μια προσευχούλα και για την αδερφούλα μου και για την δικιά μου ψυχή. Έτσι. Να ξαναρθεί στη θέση της. Έτσι, γιατί η αδερφούλα μου ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη και επειδή οι γονείς μας λείπανε στη Γερμανία τότε, έτσι παιδεύονταν οι άνθρωποι. Η αδερφή μου με πρόσεχε και με μεγάλωνε. Και μετά, όταν έγινε μαθητής, κάθε καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες κάτω στο χωριό της, που είναι κοντά στη θάλασσα εκεί, στην περιοχή του Λάπα, και έκανα μπάνιο και βοηθούσα στα χωράφια. Και περνούσα υπέροχα μαζί της. Αυτά θυμάμαι και άφησα το Θεό να κάνει αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι αυτός τώρα είναι. Σας προσέχει από ψηλά. Μας προσέχει όλους η ψυχή αυτή. Έτσι της αδερφούλας είναι όλοι σας. Οι άνθρωποι που φεύγουν αγάπη. Ακριβώς. Μας προσέχουν όλους. Τι ωραία φράση που έβαλε. Μας να είσαι καλά, είναι δική, μου, η δική μας η άγγελη. Σε ευχαριστώ εγώ, που ήρθα μαζί σου σήμερα και μαζί με όλους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Την αγάπη μας σας στέλνουμε. Πάμε να περάσουμε, κοίτα. Τα Χριστούγεννα όμως έτσι κι αλλιώς έρχονται. Έρχονται, βεβαίως. Να ετοιμαστούμε όλοι με εξομολόγηση. Ο Παπαχρίστος είναι εδώ και περιμένει όλους να εξομολογηθούμε. Όλοι, όλοι, όλοι και να περάσουμε υπέροχα, όμορφα, γλυκά Χριστούγεννα με τους δικούς μας. Ναι. Με προσοχή, προσευχή, προσευχή, προσευχή. Ακριβώς. Θα τα πούμε όμως, εννοείται και την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε. Παπα Χρήστο μου, δεν λέμε τώρα καλά Χριστούγεννα. Γιατί... Έχω βάλει 2 φορές, θα τα πούμε 2 φορές. Βέβαια, βέβαια, γι' αυτό. Την αγάπη μας. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας αγαπώ και σας Άστε αγαπώ. Καλά. Την αγάπη μας. Άστε καλά. Καλή συνέχεια. Φαντάζομαι και εσείς το νιώθετε αυτό κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί με τον Παπα Χρήστο. Νιώθετε αυτή την αγάπη, αυτή την ελπίδα να κατακλείζει έτσι τις ψυχές μας. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.